Θα καλησπερίσουμε σήμερα τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης και ψυχή της συγκεκριμένης διοργάνωσης, τον κύριο Παντελή Καμπαξή. Καλησπέρα, κύριε Καμπαξή. Καλησπέρα και από μένα. Επί το έργο σας βρίσκουμε, έτσι δεν είναι, τρέχετε ναι. Μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μόλις κατέβηκα από το βουνό, το Γιούχτα, το ιερό βουνό του Γιούχτα, συμμαζούσαμε τη μέρος της διαδρομής, το τελευταίο κομμάτι, που είναι σημαντικό κομμάτι για να τρέχει ο αθλητής με ασφάλεια. Και βρισκόμαστε τώρα στο πολιτιστικό κέντρο, το πολιτιστικό κέντρο των Αργανών, με την αντιδήμαρχο, τη Γιαννιδάκη τη Χρυσούλα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου, καθώς και πολιτιστικούς συλλόγους, για να μιλήσουμε για την οργάνωση που κάνουμε την Κυριακή. Για πείτε μας. Τον 7ο αγώνα στα μονοπάτια Σουρδού και του Γιούχτα. Ακριβώς αυτό. Πραγματικά ένας αγώνας θεσμός, έτσι, που διοργανώνεται από το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης και το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ναι, είναι ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, το Δήμο Ηρακλείου, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματέας Αθλητισμού, τη υγειονομική υποστήριξη του φίλου ΖΕΦΣ, που είχε έδρα εδώ στις Αρχάνες, και την ομάδα, εθελοντική ομάδα της Άτακτος, που αυτοί βρίσκονται σε κάθε οργάνωση εθελοντικά και δίνουν τη βοήθειά τους. Και συνδράμουν. Και κύριε Καμπαξή, πρόκειται πραγματικά για έναν από τους πιο σημαντικούς ημιωρινούς αγώνες της Κρήτης. Να μιλήσουμε λίγο για τον αγώνα αυτό. Υπάρχει η διαδρομή των 23 χιλιόμετρων σε υψομετρική διαφορά 1.100 μέτρων. Υπάρχει ο αγώνας των 6 χιλιόμετρων στα 430 μέτρα υψομετρική διαφορά και βέβαια η πεζοπορία. Ναι, είναι τρεις αγώνες. Ο μεγάλος αγώνας που είναι 1.100 μέτρα θετικής ψωμετρικής διαφοράς, η κίνηση γίνεται από την Κνωσό. Την Κυριακή να πούμε, έτσι. Της Κνωσού, την Κυριακή το πρωί, 10 η ώρα το πρωί είναι η κίνηση του μεγάλου αγώνα, αφού έχει προηγηθεί πιο πριν 9 η ώρα η κίνηση της πεζοπορίας, που είναι 18 χιλιόμετρα. Διανύουμε την περιοχή της Κνωσού, περνάμε από τα Σπήλια, την Αγία Ειρήνη στα Σπήλια, τρέχουμε μέσα στο Αλσίλιο και πιάνουμε μετά το Συλλαμιανό Φαράκι μέσα από το ρέμα της Αγίας Ειρήνης με κατεύθυνση νοτιοανατολική προς το Φουρνί. Ανεβαίνουμε το αρχαιολογικό χώρο στο Φουρνί, που είναι και το δάσος που είναι στην περιοχή των Κάτω Αρκανών, και μετά επιστρέφουμε και ανεβαίνουμε από την περιοχή της Ανεμοσπηλιάς που είχε βρεθεί το 1979 πομός από το να είναι στο Σακελαράκι, Γιάννη Σακελαράκι, και κατευθυνόμενοι προς την κορυφή, το ιερό κορυφή του Γιούχτα, το Ε4 του μονοπατιού, φτάνουμε στον Αφέτη Χριστό και από εκεί κατεβαίνουμε το μονοπάτι και τερματίζουμε στις Αρχάνες. Αυτή είναι μια διαδρομή ουσιαστικά ταξίδι στην ιστορία, γιατί περνώντας από τα μινωικά μονοπάτια, τα υδάτινα γεφύρια, τις υδατογέφυρες, που το 1626-28 επί Ενετοκρατίας είχε υδροδοτηθεί το Ηράκλειο επί Μοροζίνη, και είδαμε νερό στο Ηράκλειο από τα πανέμορφα λιοντάρια που κοσμούν την πόλη του Ηρακλείου σήμερα. Ένα ταξίδι λοιπόν στην ιστορία. Ένα ταξίδι, ένας αγώνας δύσκολος, που για να βγει και να το απολαύσει θέλει αρκετή δουλειά πριν. Για ο κάθε αθλητής που θα έρθει να περπατήσει ή πεζοχώρος ή να τρέξει, να απολαύσει αυτή την ομορφιά που είναι δίπλα στην πόλη, δίπλα στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Έχετε απόλυτο δίκιο και επιβεβαιώνεται αυτό και από τις εικόνες που βλέπουμε, ότι πρόκειται για μια διαδρομή που πέρα έτσι από το μεγάλο αγωνιστικό της ενδιαφέρον, είναι και μια διαδρομή απαράμιλου κάλους εξαιτίας της φυσιολατρικής αυτής διαδρομής που μπορεί, όπως είπατε, να απολαύσει ο κάθε αγωνιζόμενος ή και πεζοπόρος. Νομίζω μια πολύ ωραία έτσι πρόταση στους φίλους του αθλητισμού. Εννοείται ότι είναι μια καλή πρόταση, γιατί η Κρήτη είναι πανέμορφη, έχει απίστευτες ομορφιές. Και πόσο μάλλον ομορφιές που είναι και δίπλα μας, δίπλα στην πόλη μας, και μπορεί να τα απολαύσουν όλοι όσοι επιθυμούν, ή σαν θεατές να έρθουν, ή σαν περιπατητές κάποια στιγμή να κάνουν αυτά τα μονοπάτια, αυτές τις διαδρομές. Ο αγώνας βέβαια είναι αφιερωμένος
σε μια διοικοχαμένη αθλήτρια του Μαραθωνίου, πρωταθλήτρια Ελλάδας, τη Δήμητρα την Ιορδανίδου, που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στις 2 του Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Οι ελάτρες της Κρήτης, είχε έρθει αρκετές φορές στην Κρήτη, είχε τρέξει και στον Μαραθώνιο Κρήτης στο Αρκαλοχώρι και είχε παίξει λίρα μια χρονιά που ήταν τραυματίας. Από εμάς, επειδή ήταν πολύ καλή φίλη, της αφιερώνουμε αυτόν αγώνα. Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στην ειρήνη, στην ειρήνη των λαών, μέσα από αυτά που βιώνουμε τώρα το τελευταίο διάστημα, και στη μικρασιατική καταστροφή που φέτος κλείνει 100 χρόνια από το 1922, μαύρο εκείνο καλοκαίρι του Αύγουστο του 22. Τρεις πολύ σημαντικές αναφορές σηματοδοτεί ο συγκεκριμένος αγώνας, ο οποίος, όπως είπατε και πριν, έχει αρκετές δυσκολίες για τους μοιημένους στις ορεινές διαδρομές, κύριε Καμπαξή. Φυσικά, όσοι τρέχουν ή περπατάνε σε μονοπάτια, για αυτούς είναι συνήθως αυτό το να περπατάνε σε τέτοιου είδους διαδρομές. Η διαδρομή μας η συγκεκριμένη είναι multi-terrain, δηλαδή έχει και χωματόδρομο, έχει και άσφαλτο, έχει και μονοπάτι. Δεν είναι καθαρά ορεινός αγώνας, είναι ημιορεινός, οπότε ένας αθλητής που τρέχει και άσφαλτο και κάνει και λίγο βουνό, είναι πολύ εύκολο για αυτόν να κάνει αυτόν τον αγώνα. Και παρόλο το υψομετρικό του, είναι γρήγορη διαδρομή. Ένας δηλαδή αθλητής που είναι αθλητής τύπου μπορεί και σε αυτόν τον αγώνα να πάει, ενώ να τρέχει μαραθώνιο, μπορεί κάλλιστα να κάνει ένα γρήγορο χρόνο σε αυτόν τον αγώνα. Mm-hmm. Αρκεί να έχει λίγη εξοικείωση και με το βουνό, να έχει πατήματα στο βουνό που λέμε. Μάλιστα, καταλάβαμε. Όσον αφορά το μικρό αγώνα που αρχίζει από την Ανεμόσφυγα 11 η ώρα, είναι μια καλή πρόταση. Τα 6 χιλιόμετρα είναι μια καλή πρόταση για κόσμο που θέλει να πει πρώτη φορά στο βουνό. Γιατί ουσιαστικά ακόμα και οι πρωταθλητές σε κάποια σημεία της διαδρομής αναγκαστικά περπατάνε. Οπότε για κάποιοι που θέλουν να μην κάνουν όλη τη διαδρομή, τα 23 χιλιόμετρα ή τα 18 χιλιόμετρα που είναι περπάτημα, μπορούν να μπουν να κάνουν τη μικρή διαδρομή, τα 6 χιλιόμετρα. Ναι, είναι δύσκολη γιατί έχει 330 μέτρα υψομετρική διαφορά, αλλά λίγο περπάτημα, λίγο τρέξιμο και θα βγει η διαδρομή. Η ουσία είναι να απολαύσουμε τη διαδρομή. Πολύ σωστά. Πείτε μας λίγο ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα, αλλά και πού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν δικαίωμα στον αγώνα έχουν αθλητές οι οποίοι είναι ουσιαστικά από 18 χρονών και πάνω, στο μικρό και στο μεγάλο αγώνα. Όσοι είναι από 14 έως 18 με συνοδεία γονέα φυσικά, δηλαδή στο μικρό αγώνα, στα 6,5 χιλιόμετρα. Δηλαδή ένας γονέας μπορεί να πάρει το γιο του ή τα παιδιά του, αλλά με συνοδεία φυσικά γονέα. Δεν μπορεί ένας αθλητής που είναι κάτω των 18 χρόνων να λάβει μέρος στον αγώνα. Σωστά. Γιατί εντάξει, θέλει κάποιο συνοδό να υπάρχει. Σωστά. Βέβαια έχουμε την ομάδα του Φίλιου Ζεύς, που έχει παρδρωθεί με 8 σταθμούς σε 8 κέρια σημεία που θα είναι. Που ένας αθλητής, ένας δρομέας, ένας περιπατητής, μόλις δει την ομάδα του, νιώθει ασφάλεια. Σωστά. Νιώθει ασφάλεια. Σωστά. Οπότε βασικό σε εμάς είναι η ασφάλεια του αθλητή, να απολαύσει τη διαδρομή και όπως ξεκινήσει να τερματίσει όσο και στον τερματισμό. Αυτό είναι η αρχή σε όλους τους αγώνες φυσικά που γίνονται. Έχετε δίκιο. Κύριε Καμπαξή, μετά από 2 χρόνια επιστρέφει η αγωνιστική δράση και στο δρομικό κίνημα. Μια δύσκολη ουσιαστικά περίοδος μένει πίσω, θα λέγαμε. Επιστρέφει ο κόσμος έτσι στην αγωνιστική δράση ή είναι εγκρατής ακόμη? Επιστρέφει, θα λέγαμε ότι επιστρέφει. Και το είχε ανάγκη, αυτά 2 χρόνια που περάσαμε, το είχε ανάγκη, εννοείται. Και βλέπουμε κάθε Κυριακή, ειδικά εδώ στην Κρήτη, γίνονται αγώνες. Μιλάμε για την Κρήτη, δεν μιλάμε για την υπόλοιπη Ελλάδα που γίνεται σχεδόν σε κάθε διαμέρισμα, γίνονται 5-6 διαφορετικοί αγώνες. Ειδικά στην Κρήτη, κάθε Κυριακή γίνονται αγώνες. Τώρα με την πανδημία, είδαμε μέσα σε 2 χρόνια καινούριο κόσμο, καινούριο αίμα, ανθρώποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση, καμία επαφή με το περπάτημα, με το βάδισμα ή με το τρέξιμο. Βλέπουμε τώρα να περπατάει πολλοί κόσμος και του έχει γίνει η συνήθεια. Συνήθεια. Βέβαια θα περίμενα πολύ περισσότερο, αλλά βλέπω όμως καινούργια άτομα, καινούργιες
φυσιογνωμίες, έτσι, αθλητές ή περιπατητές. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι ο κόσμος έχει κάνει μια στροφή από τον καναπέ, έχει σηκωθεί από τον καναπέ και τουλάχιστον χαίρεται τη ζωή, χαίρεται τη παίρνει ανάσες. Έχετε δίκιο. Αυτά αυτό είναι θετικό. Τα δύο χρόνια είχε πολύ καναπέ, θα λέγαμε, οπότε νομίζω ότι και ο καθένας από εμάς το οπότε είδε στο σώμα του. Το θέλει. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο και στην ψυχή του. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο αυτό θέλετε να επισημάνετε για να κλείσουμε αυτή την συνάντηση. Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, να δηλώσουν στο www.gnososran.gr, είναι το site του αγώνα. Μέσα εκεί υπάρχει φόρμα εγγραφής και μπορεί όποιος θέλει, αν και οι εγγραφές κλείνουν απόψε το βράδυ, γιατί πρέπει να είναι μια σειρά μετά που πρέπει να πάρουν οι αθλητές τα πακέτα διαδικαστικά. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι η παράδοση του αθλητικού υλικού θα δοθεί το Σαββάτο από Βιβλιοπωλείο Ανθολόγιο Μελένης Μερκούρη 38. Από εκεί θα πάρουν οι αθλητές τα πράγματά τους. Τα μυστικά και ό,τι είναι, παραμονή του αγώνα. Και ένα άλλο event που έχουμε προσθέσει, το Σαββάτο το απόγευμα, από τον Αφέντη Χριστό στην κορυφή του Γιούχτα, θα έχουμε downhill. Μάλιστα. Αυτό γίνεται, είναι μια κατάβαση του Γιούχτα, 1600 μέτρα κατάβαση, η απόσταση, με 380 μέτρα αρνητικής κατάβασης. Αυτό είναι ένα event που το κάνουμε το Σαββάτο βράδυ με ηλεκτρονική χρονομέτρηση, ένας αθλητής θα ξεκινά και θα έχει απόκληση από το δεύτερο αθλητή που και να μην υπάρχει συναστισμό στο μονοπάτι. Όσοι αθλητές δηλαδή δηλώσουν συμμετοχή, είναι ελεύθερη συμμετοχή. Για όσοι αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή και στα 6 χιλιόμετρα και στα 23 χιλιόμετρα, μπορούν να ζήσουν τουλάχιστον αυτή τη μίνι διαδρομή. Σωστά. Αλλά είναι δύσκολη και αυτή. Μπορεί να είναι κατάβαση, αλλά η κατάβαση είναι χειρότερη από την ανάβαση. Καταλάβω. Ναι, γιατί είναι επικίνδυνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Να είστε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Υγεία σε όλο τον κόσμο και ειρήνη. Να είστε καλά. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τα πιο σημαντικά που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή και πάντα. Να είστε καλά, κύριε Καμπαξή.